Είναι το κερασάκι της τούρτας της περιοχής. Πώς είναι το ΑΕΤ, έχω κάτι χρόνια να ανέβω, πώς είναι... Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Καλή κατάσταση. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Καθαρός. Γενικά είναι καθαρός και... Και αυτό το κομμάτι οφείλεται στο ενδιαφέρον των κατοίκων. Πάντως, κοίταξε αριστερά και το άλλο να πω το κακό μου. Λέμε για καθαριότητα. Και επιρρύπτουμε τις ευθύνες στο Δήμο μονίμως. Εμείς οι ίδιοι όμως είμαστε εντάξει. Προχθές έβλεπα ένα αυτοκίνητο περνούσε την Εμμανουήλ Μπενάκη. Και ανοίγει το τζάμι και πετάει κάτι σκουπιδάκια. Ναι. Λίγα βέβαια. Αλλά σκουπιδάκια. Για να είμαστε ειλικρινείς, επειδή έτσι. Έχει τύχει και εγώ να το κάνω αυτό, για στον εαυτό μου να το κάνει αυτό, είναι η συνήθεια που έχει περάσει το DNA μας. Γενικότερα δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε, το φυσικό μας περιβάλλον. Έτσι. Τα πάντα να σεβόμαστε και το γείτονα και το ένα και το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό. Ο σεβασμός. Όπως επίσης, εγώ είμαι φιλόζωος. Αλλά όσοι από τους εκλεκτούς γείτονες έχουν σκυλιά, τα αφήνουν. Να αφοδεύουν πάνω στα παρτέρια δεξιά-αριστερά. Για μένα παράδεκτο αυτό. Είναι πρέπει να για πολλούς λόγους. Όπως κάνουν και οι ξένοι, μια-δυο σακούλες να τα μαζεύεις και τέλειωσε η ιστορία. Δεν μπορεί να αφήνεις ενθύμιον. Έχετε απόλυτο. Δεύτερον, όλες οι καφετέριες βάζουν στο τραπέζι πάνω τα σάκια. Να. Γιατί τα ποτσίγαρα τα πετάμε στο παρτέρι μέσα, κάνουμε ζημιά στο πράσινο. Γιατί έχει μάθει ο Έλληνας στην εύκολη και εντός εισαγωγικών βρώμικη λύση. Εγώ κάθε πρωί καθαρίζω προτού ανοίξω το μαγαζί μου τρία παρτέρια. Γνωρίζω, από τις γόπες. Γνωρίζω το σημείο που βρίσκεται το λιβουλές, οπότε ξέρω πολύ καλά. Ξέρεις και τη δουλειά την οποία κάνω. Λοιπόν, έχεις να πεις τίποτα άλλο να συμπληρώσεις. Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω πάλι για την τιμή που μου κάνατε. Την πολύ μεγάλη τιμή. Ένας άνθρωπος του δικού σας πνευματικού Βεληνικούς. Δεν το λέω εγώ. Το βιογραφικό σας είναι πλουσιότατο. Εντάξει, ευχαριστώ γιατί με έχεις προβάλει παρελειμμένος. Και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί είναι μεγάλη μου τιμή. Το παραλαμβάνω. Όσον αφορά στον εξαρχιώτη, σαν επίλογο θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά αποτελεί την πολιτιστική έκφραση της περιοχής και μέσω μετάδοσης της φιλοσοφίας των εξαρχείων. Που είναι ουσιαστικά. Η ελευθερία, η ανεξάρτητη έκφραση και ο πολιτισμός, η δημιουργία πάνω απ' όλα. Και να πω τελειώντας και το εξής, θέλω καμιά μέρα να ασχοληθείς με το μνημείο του άτυχου παιδιού που σκοτώθηκε εκεί πέρα. Είναι, θα γίνει άμεσα φυσικά. Ναι, γιατί δεν το έχουμε σε καλή κατάσταση. Όχι. Ήμουν από αυτούς που εισηγηθήκαμε τότε στο Δήμο να γίνει το μνημείο αυτό, αλλά να το σεβόμαστε. Ναι, έχετε δίκιο και... Του Γρηγορόπουλου το μνημείο. Του Γρηγορόπουλου. Εντάξει. Του Αυτοκαμένου Γρηγορόπουλου. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, να σεβόμαστε ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι απαράδεκτο για μένα. Η κατάσταση όπως είναι, με σπασμένα τα μαρμαράκια και βαμμένο και αυτά. Και όχι μόνο αυτό, ουσιαστικά να αποτελεί και κάθισμα περαστικών. Είναι βεβαιωμένο. Το έχει διαπιστώσει. Είναι πολύ άσχημο. Είναι πολύ άσχημο. Λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε Ευθύμη, δυστυχώς ο χρόνος πέρασε. Πέρασε πολύ ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως, εύχομαι η εφημερίδα σας. Σου. Να, γιατί πρέπει βέβαια να υπάρχουν και ορισμένοι που θα βάζουν και τη διαφήμιση μέσα για να βγουν και τα απαραίτητο για τα έξοδα. Εσύ είναι αρκετά μεγάλη. Δεν πα να βγάλει κέρδο στην προκειμένη περίπτωση, αλλά τουλάχιστον να καλύπτει τα έξοδα. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, το σημείο αυτό τελειώνει η εκπομπή μας. Σας υπενθυμίζω ότι ο προσκεκλημένος της απόψινης εκπομπής ήταν ο εκλεκτός φίλος Ευθύμης Κουτσούκης, δημοσιογράφος, ο οποίος βγάζει αυτή την πολύ ωραία εφημερίδα Εξαρχιώτης. Είναι πάρα πολύ καλή εφημερίδα και μιλήσαμε για την φιλοσοφία της έκδοσης τέλος πάντων και πολλά και διάφορα. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Υπενθυμίζω το τηλέφωνο της γραμματείας εκπομπής 3302622. Παραλαμβάνω 3302622. Χρόνια πολλά και πάλι. Καληνύχτα. Χρόνια σας πολλά.